Εδώ. Εσύ τους έφερες όλους αυτούς εδώ. Από πού είναι όλοι αυτοί. Τους από εκεί. Και τους από εκεί. Από πού είναι, από πού είναι. Λοιπόν, Κεφαλονίτες. Ναι. Από Αργοστόλη κυρίως. Ναι. Και από εδώ, από φίλη και οικογένεια. Από πού είναι. Φίλη και οικογένεια, νέα πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Δέσποινα, πρέπει να είσαι πολύ περήφανη για το πολύ. Πρώτο παίκτη σου απόψε. Πολύ, για πολύ, πες. Πολύ. Τι να πω, Στέλιος είναι μια καταπληκτική φωνή, έχει μια χρειά μαγική. Τραγούδισε το τραγούδι των Nirvana τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο, που ήρθες στην ομάδα μου. Εγώ αυτό ευχαριστώ. Έχω να σου πω. Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω κάθε φορά. Είσαι υπέροχος. Αντώνη, να θυμίσω ότι είχες παίξει drums για το Στέλιο εσύ. Τι να κάνω, δυστυχώς, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όντως. Εδώ είναι το πάρτι της Παρασκευής σε όλη την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν και δεν μπορούσα να μην, μην ξεκινήσει με ένα τέτοιο τραγούδι έτσι. Και με ένα τέτοιο τραγουδιστή. Λοιπόν, απλά εγώ θέλω να πω ότι λυπάμαι που δεν είσαι στην ομάδα μου και αν θα έπρεπε να σε βάλω έτσι κάπου μέσα στο μυαλό μου έτσι όπως έβλεπα να τραγουδάς και έτσι όπως έβλεπα καταρχήν είσαι αυτό που ακριβώς θέλω σαν τραγουδιστή. Έχεις το θράσος επάνω την ώρα που τραγουδάς. Και την ταπεινότητα όταν μιλάς και όταν παρουσιάζεις. Έτσι, αυτό είναι που με γοητεύει. Αλλά, εάν θα έπρεπε να σε βάλω έτσι σαν μουσική υπόκριση κάτι, μου θύμεις πραγματικά τους 300 του Λεωνίδα, σαν να είσαι μουσική υπόκριση από το 300, να ξέρεις αυτό έτσι. Μελίνα, τι λες εσύ, πώς φάρει και ο Στέλιος. Πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Ο Στέλιος και εγώ είχα γυρίσει την καρέκλα μου. Και οι τέσσερις είχαμε γυρίσει. Τη θυμάμαι όλη την ιστορία. Ναι, τον Λεωνίδας, όντως έχεις δίκιο. Καταρχάς, πραγματικά ξεκινήσαμε πολύ δυνατά με ένα εξαιρετικό τραγούδι. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Και ήταν υπέροχος. Μπράβο, Στέλιο μου. Ωραίο, ωραίο. Μπράβο και στην Δέσποινα και σε σένα. Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Γιάγκα, τι κάνετε. Η φωτογραφία σας ήταν σε πολύ μικρή ηλικία. Περίμενα κάτι μεγαλύτερο. Θα σας έρθει σύντομα και αυτή. Ελπίζω. Πώς υπάρχει και ο Στέλιος. Ορίστε. Πώς υπάρχει και ο Στέλιος. Δεν έχω να πω τίποτα, είναι πραγματικά εντάξει, τούμπανο δηλαδή. Κοίτα. Συνήθως τούμπανο λέμε άλλο πράγμα, τούμπανο από φωνή φαντάζομαι. Τούμπανο από φωνή, δηλαδή okay. Βγήκε και βγήκε όπως έπρεπε να βγει, τόσκησε το κομμάτι. Power. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία και σκηνοθεσία, μπράβο που τη φτιάξατε έτσι. Θα μπορούσα να πω 10 δευτερόλεπτα κάτι. 10 δευτερόλεπτα. Θα βγάλεις λόγο, πρέπει να γίνει. Όχι, απλά πρέπει να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους. Μετά. 10 δευτερόλεπτα. Μετά. Λοιπόν, να πω εδώ στο σημείο αυτό
ότι άκουσε εκπληκτικά λόγια και από τους τέσσερις. Όμως χρειάζεται τη δική σας στήριξη για να μην έχει την ανάγκη της Δέσποινας να τον επιλέξει. Βλέπετε λοιπόν τον τρόπο που μπορείτε να στηρίξετε το Στέλιο από το σπίτι, είτε με μηνύματα είτε με τηλεφωνήματα. Χρειάζεται τη δική σας στήριξη για να είναι πρώτος από την ομάδα και να περάσει κατευθείαν στο τρίτο live. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε σε λίγο. Εγώ ευχαριστώ.